Μέχρι στιγμής, 7 άτομα μπαίνουν στην κούρσα της διαδοχής μετά τον θάνατο του Περιφερειάρχη Γιώργου Παυλίδη την περασμένη Πέμπτη. Η πρώτη υποψηφιότητα ανακοινώθηκε επισήμως σήμερα και είναι αυτή του Αντιπεριφερειάρχη Δράμας Αργύρη Πατακάκη. Αίσθημα ευθύνης και την υποστήριξη του Συνόλου των Περιφερειακών Συμβούλων της Δράμας ανακοινώνω την υποψηφιότητά μου για τη θέση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το κενό που άφησε ο αείμνηστος φίλος, συνεργάτης και συναγωνιστής, ο Περιφερειάρχης μας Γιώργος Παυλίδης, είναι μεγάλο. Με οδηγό το έργο του, καλούμαστε να συνεχίσουμε ενωμένοι με ήθος και δημιουργικότητα την προσπάθεια να καταστήσουμε την Περιφέρεια Ανατολική Μακεδονίας και Θράκης πρωταγωνίστρια. Με την υποψηφιότητά μου θέλω να ενώσω την περιφερειακή αναγέννηση στο κοινό όραμα. Πιστεύω στην άσκηση της διοίκησης με ανοιχτές πόρτες. Πιστεύω και υπηρετώ την διοίκηση που ακούει και συνομιλεί με την κοινωνία. Η εμπειρία που απέκτησα από την 20ετή και πλέον πορεία μου στην τοπική αυτοδιοίκηση, οι αρχές και η αποτελεσματικότητά μου συνενούν στο ότι μπορώ να ανταποκριθώ με αξιώσεις σε αυτήν τη θέση ευθύνης. Οι υποψήφοι αναμένεται να είναι όλοι οι υπόλοιποι χωρικοί αντιπεριφερειάρχες. Συγκεκριμένα οι αντιπεριφερειάρχες Καβάλας, Θόδωρος Μαρκόπουλος, Ξάνθης, Κώστας Ζαγναφέρης, Ροδόπης Χρήστος Μέτιος και Εύρου Δημήτρης Πέτροβιτς. Πέραν αυτών, η υποψηφιότητα αναμένεται να δηλώσει και ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, Κώστας Αντωνιάδης, αλλά και ο μέχρι πρότινος θεματικός αντιπεριφερειάρχης τουρισμού, Μιχάλης Αμυρίδης. Δεν αποκλείεται έως την Κυριακή, οπότε και θα διεξαχθεί η σχετική ψηφοφορία, να υπάρξουν επιπλέον υποψηφιότητες. Ορισμένοι πάντως εκτιμούν ότι ίσως αποσύρουν τελικά το ενδιαφέρον τους κάποιοι από τους 7 που σήμερα φαίνονται ενδιαφερόμενοι. Έχει ακουστεί και η πρόταση για λόγους ενότητας να είναι υποψήφιοι και οι 36 περιφερειακοί σύμβουλοι. Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν όλοι, ανεξαιρέτως οι περιφερειακοί σύμβουλοι της διοικούσας παράταξης στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Για την εκλογή περιφερειάρχη από την πρώτη ψηφοφορία απαιτούνται 19 ψήφοι, αριθμός που θεωρείται άπιαστος δεδομένου του κατακαιρματισμού τόσο σε γεωγραφικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο συσχετισμών. Θα ακολουθήσει δεύτερη ψηφοφορία και τρίτη. Στην τελευταία, περιφερειάρχης θα εκλεγεί αυτός που θα συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους σε σχέση με τους άλλους. Θεωρητικά θα είχαν προβάδισμα υποψήφοι από τους μεγάλους νομούς, την Καβάλα και τον Εύρο. Όμως από την κατανομή των εδρών το 2014 και από την άλλη, οι διπλές υποψηφιότητες από κάποιους νομούς μπερδεύουν τα πράγματα. Στους νομούς Καβάλας και Ξάνθης διαφαίνονται από 2 υποψηφιότητες, ενώ στους άλλους νομούς από 1. Οι 36 έδρες του συνδυασμού της Περιφερειακής Αναγέννησης είχαν κατανεμηθεί το 2014, 5 σε Δράμα, 5 σε Καβάλα, 1 στην Θάσο, 8 στην Ξάνθη, 8 στη Ροδόπη και 9 στον Εύρο. Μόλις 36 άτομα εκλέγουν περιφερειάρχη 600.000 πολιτών. Πέραν όμως από τους αριθμούς, υπάρχουν και οι διαπροσωπικές σχέσεις, οι φιλίες, οι ανθρώπινες αδυναμίες, οι ενδοπαραταξιακές κόντρες, οι ανθρώπινες εχθρότητες και οι λεγόμενες αντισυσπηρώσεις. Είναι από τις φορές που η διοίκηση ενός τεράστιου πληθυσμού πάνω από 600.000 κατοίκων θα ψηφιστεί από ελάχιστα άτομα, μόλις 36, καθώς αυτό προβλέπει ο νομοθέτης. Αντίστοιχες εξάλλου είναι οι προβλέψεις και για τους δήμους στους οποίους θα αποβιώσει ή θα παραιτηθεί ή θα εκπέσει ο εκλεγμένος δήμαρχος.